Θα ήθελα πριν πω στην ουσία του νομοθετήματο να σχολιάσω ένα ζήτημα παρακολουθώντα τη μέχρι τώρα συζήτηση και την τοποθέτηση όλων των εκπροσώπων των κομμάτων. Βεβαίω, μπροστά μα έχουμε ένα πολύ νομοσχέδιο. Ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα. Όμω, η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι ουσιαστικά επειδή προχωράμε προ τι εκλογέ, προσπαθούμε να λύσουμε το Α ή Β ζήτημα για να βελτιώσουμε πιθανά τα αποτελέσματα που περιμένει ο καθένας στις εκλογές αυτές. Όμως κοιτάξτε να δείτε, η γνώμη μας είναι ότι παρά το ότι όντως είναι ένα πολύ νομοσχέδιο, αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα διαφορετικά μεταξύ τους, παρόλα αυτά έχει μια συνεκτικότητα, έχει ένα στόχο και επ' αυτού του στόχου κανένα άλλο κόμμα δεν είπε την άποψή του. Για παράδειγμα, ενσωματώνεται μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα από τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτό. Ποια είναι η άποψή τους με το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας, για παράδειγμα. Ανεξάρτητα από την κριτική που έγινε, εάν συνάδει η ανάπτυξη με το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, υπάρχουν μια σειρά άρθρα πάνω από 15 που δίνουν δωράκια, διευκολύνσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο με στόχο ακριβώς αυτήν την ανάπτυξη. Για αυτά τα ζητήματα, τι λένε τα άλλα κόμματα. Προφανώς συμφωνούν επί της ουσίας. Η πίεση που ασκείται και η κριτική που έγινε μέχρι τώρα, θα δούμε βεβαίως και την εξέλιξη της συζήτηση στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, έχει μια κατεύθυνση κι αυτή. Δεν είναι γενική και αόριστη προσπαθούν να πιέσουν την κυβέρνηση ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση που έχει και η ίδια. Να πάρει ακόμα περισσότερα μέτρα, ακόμα περισσότερες διευκολύνσεις σε αυτή την κατεύθυνση προς το μεγάλο κεφάλαιο τους επιχειρηματικούς ομίλους ώστε να έρθει η πολυπόθετη καπιταλιστική ανάπτυξη. Και έρχομαι τώρα συγκεκριμένα στην άποψη του Κουκού. Εγώ δεν θα σταθώ στο τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Αυτό και το διαβάσαμε και καλύτερα το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, γιατί εσείς το, η κυβέρνησή σα το έχει συντάξει. Στο πρώτο μέρος λοιπόν γίνεται η ενσωμάτωση μιας οδηγίας που διέπει τη χορήγηση, την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρυσιτεχνίας καθώς και τη σύσταση κοινοπραξιών εκμετάλλευσης της τεχνολογίας. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή για μια οδηγία που στόχο έχει την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έρευνας και κοινοτομίας. Περί αυτού πρόκειται. Να προστατέψει δηλαδή το εμπορικό απόρριτο και την, από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη. Να προστατέψει τη βιομηχανική ιδιοκτησία, την τεχνογνωσία, των επιχειρηματικών πληροφοριών και την ενίσχυση της καινοτομία. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, από τους στόχους δηλαδή που έχει η ίδια η οδηγία, θα έλεγα και τις επιδιώξεις του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, έχει σημασία να δούμε συνοπτικά τις αντίστοιχες επιπτώσεις που έχει αυτή η υποταγή της επιστημονικής έρευνας και κατά συνέπεια του επιστημονικού δυναμικού στο στόχο που έχει το κεφάλαιο. Δηλαδή να αυγατήσει τα κέρδη για να εξασφαλίσει και την εξουσία του. Σήμερα μιλάμε για χιλιάδες εφευρέσεις κατοχυρώνονται ως πατέντες, ως ιδιοκτησία επιχειρηματικών ομήλων και δεν μπαίνουν στην παραγωγή. Γιατί δεν έχουν κέρδο, δεν το συμφέρει. Τι κρατάν στα συρτάρια. Ώστε σχεδιασμένα, γρήγορα, τέτοιου είδου εφευρέσει ανεμπόδιστα να μπουν στην υπηρεσία των αναγκών τη κοινωνία. Παράλληλα, με περιορισμού στη διάχυση τη τεχνολογία, εδώ έρχεται και η προστασία τη πληροφορία που θέλετε, η επιστημονική γνώση αξιοποιείται για τον περιορισμό τη διάρκεια ζωή των προϊόντων. Την τεχνητή παλαίωση, την ενσωμάτωση και τη γρήγορη αχρήστευσή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα κινητά τηλέφωνα. Παράδειγμα το οποίο το έχουν πει και οι ίδιες οι κατασκευάστριες εταιρείε ότι το κάνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αξιοποιούν δηλαδή την τεχνολογία για να τα αχρηστεύσουν. Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Τα επιστημονικά επιτεύγματα που αφορούν την πληροφορική, τη ρομποτική, την αυτοματοποίηση, τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας και μπορούν αντικειμενικά να μειώσουν και τον εργάσιμο χρόνο, μετατρέπονται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων σε όπλο για να αυξηθεί η εντατικοποίηση της εργασίας, όσων εργάζονται, μας περιπτώσει, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται και ο εφεδρικός στρατός των ανέργων. Το κεφάλαιο μετατρέπει επιστημονικά επιτεύγματα σε καταστροφικές δυνάμεις για την κοινωνία. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παραγωγή πυρηνικών και χημικών όπλων μαζικής καταστροφής. Α δούμε όμω ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα. Πώ καθορίζεται η ιεράρχηση, για παράδειγμα, των στόχων και τη χρηματοδότηση τη εφαρμοσμένη έρευνα στο φάρμακο, Τι σημαίνει για τον κλάδο η προστασία τη πατέντας, η προστασία τη έρευνα αγορά και καινοτομία στο συγκεκριμένο κλάδο, η προστασία του εμπορικού απόρριτου, για παράδειγμα, Όλα αυτά προστατεύει η οδηγία. Οι προτεραιότητες στην παραγωγή και την έρευνα του φαρμάκου καθορίζονται με γνώμονα το ποσοστό κέρδους και τα μερίδια αγοράς των ανταγωνιζόμενων μεταξύ τους ομίλων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Και ενώ τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών είναι τεράστια, απ' την άλλη μεριά εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν γιατί το φάρμακο και η ίδια η υγεία αποτελούν σήμερα εμπόρευμα. Γίνεται φανερό λοιπόν γιατί η επιχειρηματική όμιλη, τα αστικά κράτη από δίπλα στην εποχή μας, στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού, παρεμβαίνει πολύμορφα για να ελέγξει τη ροή της επιστημονικής γνώσης, τους τρόπους και τις μεθόδους αξιοποίησης της νέας επιστημονικής γνώσης στην παραγωγή, την εφευρετική δραστηριότητα να ελέγξει την ανάπτυξη των προτύπων στη βιομηχανία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιστημονική έρευνα χρηματοδοτείται και προσανατολίζεται με συγκεκριμένα προγράμματα τόσο από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από τα εθνικά κράτη μεμονωμένα. Ενώ μεγάλο μέρος της εφαρμοσμένης έρευνας πραγματοποιείται απευθείας από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους ή πανεπιστημιακά ιδρύματα που συνδέονται άμεσο όμως με αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστημονική έρευνα που έχει καθοριστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000 ρητά, ρητά, διατυπώνει ότι η χρηματοδότηση της έρευνας ε, να, είναι, να είναι βασισμένη περισσότερο στον ανταγωνισμό και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στο πλαίσιο αυτών ακριβώς των ενδοϊμπεριαλιστικών ε, 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 ανταγωνισμών που ανέφερα και προηγούμενα. <συσίλιο> Ω αποτέλεσμα όλων αυτών των σχεδιασμών που υπηρετούν την κερδοφορία των ομίλων, την ώρα που απαιτείται η πιο πλατιά, ανεμπόδιστη επιστημονική και διεπιστημονική συνεργασία, εμφανίζονται, ακούστε, εμφανίζονται ανταγωνιστικές ερευνητικές ομάδες και σπατάλη επιστημονικής εργασίας για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο ερευνητικές ομάδες που κρύβουν η μια από την άλλη τις επιστημονικές τους κατακτήσεις. Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει αυτό στις μέρες μας. Yeah. Συμβαίνει. Παράλληλα όλοι τρέχουν να βρουν χρηματοδότηση. Πράγμα που επίσης συμβάλλει στην πλήρη υποταγή της προτεραιότητας, στις του κεφαλαίου. Γιατί όπως είναι γνωστό, οι όμιλοι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν τίποτα και καμιά έρευνα αν στο τέλος τέλος δεν έχουν κέρδος από αυτή. <Τι> Τελικά όποιον τομέα της παραγωγής, όποιον επιστημονικό κλάδο και αν εξετάσουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε το μεγάλο ένοχο που εμποδίζει να αξιοποιηθούν προ όφελο των αναγκών της κοινωνίας οι μεγάλες δυνατότητες που γεννά η ίδια η δουλειά των εργαζομένων, δυνατότητες τις οποίες διευρύνει η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας. Και ο μεγάλος ένοχος δεν είναι άλλος από τη δράση του κεφαλαίου με σκοπό τη διασφάλιση του μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους. Να γιατί την ώρα που αναπτύσσονται ραγδαία σε σχέση με το παρελθόν τα μέσα παραγωγής, την ίδια ώρα βλέπουμε να δυναμώνει γύρω μας η σχετική στασιμότητα σε σχέση με το τι μπορεί να παραχθεί ποιοτικά και ποσοτικά αν δεν υπήρχε αυτό ακριβώς το καπιταλιστικό κέρδος δηλαδή, ως βασικό κίνητρο της οικονομίας, ως σκοπός της παραγωγής, αλλά και ως σκοπός της επιστημονικής έρευνας. Επομένως, δεν κινδυνεύουμε από την τεχνολογία, αλλά από την καπιταλιστική αξιοποίησή της. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα εμπορικά απόρριτα, η ενιαία λειτουργία της, εσωτερικής, της εσωτερικής αγοράς έρευνας και τεχνολογίας και της καινοτομίας, η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας των επιχειρηματικών πληροφοριών είναι ανάγκη του ίδιου του κεφαλαίου και αυτέ τι ανάγκε έρχεται να ικανοποιήσει και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώντα και όλα τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση προστασία τη κερδοφορία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, εντάσσεται και αυτή η οδηγία που ενσωματώνεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με την οποία εμεί είμαστε αντίθετοι τελείω. Το άλλο συνεκτικό μέρο στο χρόνο που έχω θα τα πούμε και στη συζήτηση επί των άρθρων τα υπόλοιπα ζητήματα. Το άλλο συνεκτικό μέρο αυτού του νομοσχεδίου είναι τα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη. Να μην αναφερθώ στα άρθρα 9, 10, μέχρι και 34, 35 κτλ. Πάνω από 10-15 άρθρα δηλαδή αφορούν διευκολύνσει και δωράκια προ το κεφάλαιο. Ποια είναι η γνώμη μα, Το ζήτημα είναι να μην πάρετε φόρα. Τώρα δεν έχετε σταματημό σε αυτή την κατεύθυνση. Διευκολύνσει στο μεγάλο κεφάλαιο για να κάνει επενδύσει, να έρθει η πολυπόθητη καπιταλιστική ανάπτυξη. Βλέπετε μπροστά στι εκλογέ, είναι και αυτό ένα πεδίο αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το κοινάλ. Πρέπει να αποδείξετε στου επιχειρηματικού ομίλου ή έστω σε μια μερίδα τη αστική τάξη ποιο είναι πιο ικανό να εκπροσωπήσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά τη. Αυτό είναι το ζήτημα που έχετε μπροστά σα. Διευκολύνσει για τη δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου, τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων. Κίνητρα για την ανάληψη πρωτοβουλειών σε αυτή την κατεύθυνση. Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και των ελέγχων. Τμηματική ολοκλήρωση επιχειρηματικών πάρκων. Απαλλαγή και των επιχειρήσεων logistics από την υποχρέωση να βγάζουν άδεια εγκατάστασης μειώνεται ακόμα και τους χώρους στάθμευσης κατά 50% που προβλέπεται από τη σημερινή νομοθεσία, ακόμα και για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις για να χρησιμοποιήσουν αυτό το χώρο για άλλες χρήσεις. Τροποποιήσεις στον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να γίνει η ουσία όλων αυτών που ανέφερα προηγούμενα πιο φιλικός στους επενδυτές. Αυτή είναι η ουσία των τροποποιήσεων που κάνετε με αυτά τα άρθρα. Αυξάνεται ακόμα και το όριο επιδότησης από 5 σε 7 εκατομμύρια για συγκεκριμένε δαπάνε ενεργειακή απόδοση, δαπάνε αυτοπαραγωγή κτλ. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τώρα στο θεσμικό πλαίσιο, ε, αξιοποιώντας το οι επιχειρήσει, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο ζήτημα από του επενδυτέ και είπατε να αυξήσετε λίγο τα κίνητρα. Δίνετε τη δυνατότητα στι επιχειρήσει να αξιοποιούν σε μικρότερο χρόνο την ενίσχυση που παρέχεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, μειώνοντας από τα πέντε χρόνια σε τρία αυτή τη δυνατότητα. Τακτοποιείται θέματα που αφορούν παλιότερα επενδυτικά σχέδια των νόμων των αναπτυξιακών νόμων του 1998, το 2001, το 2004. Δίνεται δηλαδή μια ακόμη ευκαιρία σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν ακόμα και στο νόμο το 98, που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αδρανή, δηλαδή που για πολλά χρόνια δεν είχαν δώσει λογαριασμό σε κανέναν για το σε ποιο σημείο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του επενδυτικού του σχεδίου, τώρα με μια γνωστοποίηση και αφού βασιστείτε στην καλή πίστη του επιχειρηματία, του επενδυτή, θα μπορεί να συνεχίσει την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Ευκαιρίες με παρατάσεις των προθεσμιών, τη μείωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, των επενδυτικών τους σχεδίων. Αυτή είναι η προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί με τη διατήρηση και όλων των άλλων μνημονιακών νόμων, νομοθετεί σοριδών δωράκια και διευκολύνσεις προς τους ολιγάρχες, όπως αρέσκεται να λέει, και αποδεικνύει καθημερινά πως βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο μαύρο μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Για, το για αυτόν τον λόγο, ο λαός πρέπει να γυρίσει την πλάτη σε όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωμονόδρομου, ισχυροποιώντα αποφασιστικά το ΚΚΕ παντού. Επειδή δεν έχω χρόνο και είναι μια σειρά ζητήματα, θα ήθελα να κλείσω... Ναι, θα ήθελα, να κλείσω, μα είναι πολλά δεύθυνα, για ένα λεπτό. Θα να κλείσω με το εξής. Αυτά και στην επόμενη συζήτηση που θα πούμε, λέτε ότι θα είναι τα τελευταία νομίζουμε. Τα τελευταία μέτρα διευκολύνσεις, δωράκια προς το κεφάλαιο, φτάνουν για να βοηθήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη στη χώρα μας. Εμείς λέμε πως όχι. Δεν θα είναι τα τελευταία. Το σίγουρο είναι ότι μόλις κλείσει αυτό το πακέτο, θα ετοιμάσετε το επόμενο που θα έρθει. Πακέτο διευκολύνσεων προ το μεγάλο κεφάλαιο, αν δεν το έχετε έτοιμο σε μεγάλο μέρο στα συρτάρια ε, σα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.